Συνεχίζουμε την έρευνα στον ιατρικό χώρο, στο Ρίο και στο Καραμανδάνιο, έχοντας μια εικόνα αυτά που μας περιγράφουν οι γιατροί για το τι συνέβη εκεί. Έτσι, δεν κάνεις κριτική σε αυτά, παρουσιάζεις τα γεγονότα, εφόσον συνεχίζεις την έρευνα με την διακριτικότητα που απαιτείται. Και αν μη τι άλλο από διακριτικότητα, το βλέπετε πώς πάμε εδώ, έτσι, ακροβατούμε. Λεπτές ισορροπίες για να μην διαταραχθούν τα πάντα. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Βρήκαμε λοιπόν μία συγγενή ενός παιδιού, τη μητέρα ενός παιδιού, που ήταν στο διπλανό δωμάτιο με την άτυχη Τζορτζίνα και είχαν και κοινό μπάνιο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ακούσουμε τη μητέρα που λέει ότι ξαφνικά ανοίγει την πόρτα και εκείνη την ώρα βλέπει μια σκηνή και μας περιγράφει και την κουβέντα που είχε με τη μητέρα που της είχε πει ότι ξέρεις εγώ είμαι χωρισμένη και είπε και η μητέρα και εγώ χωρισμένη είμαι. Ήθελε λοιπόν και το μονόκλινο, όπως λένε οι γιατροί, για να ξεκουραστεί που ήταν και έγκυος. Μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από την κουβέντα που είχαμε με την κυρία, με αλλίωση τη φωνή της, δεν λέμε ποια είναι. Να ακούσουμε το πρώτο μέρος από την κουβέντα που είχαμε, για πάμε. Περίοδο που νοσηλευόταν η 9χρονη Τζορτζίνα και την ημέρα που έπαθε την ανακοπή, εσείς ήσασταν στο διπλανό δωμάτιο που τους χωρίζει μια πόρτα, αλλά έχουν κοινή τουαλέτα. Εκείνη την ώρα τη στιγμή, ναι, έβγαινα με το μικρό έξω γιατί δεν μπορούσε άλλο να κάτσει. Θα πηγαίνουμε δηλαδή στο κηλικείο να αγοράσουμε λίγο νερό. Και εκείνη την ώρα έγινε αυτό το περιστατικό. Εγώ είχα χωριστεί εδώ πόρτα όμως. Δηλαδή την έκλεισα, μου είπε να κάτσετε μέσα. Νωρίτερα είχατε ακούσει φωνές πριν βγείτε από το δωμάτιο. Εντάξει, γενικώς ο μικρός είναι αρκετά ζωηρός. Το νοσοκομείο ένα δίχρονο. Γενικώς προσπαθούσα να το κρατήσω και εγώ δεν κάθεται εύκολα. Με πολύ δυσκολία ήμουν και μόνη μου. Και ήταν η μικρή μονίμως στο μηχάνημα. Δηλαδή αυτό μου είχε πει η μητέρα, μήπως με ενοχλεί το μηχάνημα που έκανε συνέχεια μπιπ, μπιπ, μπιπ. Γιατί ήταν η μικρή, ήταν πάνω στο οξυγόνο. Ο καθένας κοιτάει και το δικό του. Εννοείται, κοιτάγατε το παιδί σας και ήσασταν εκεί για το παιδί σας. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει εμείς είναι όταν βγήκατε από το δωμάτιο για να πάτε στο κηλικείο, όπως λέτε. Είδατε την Τζορτζίνα τελικά εσείς, έτσι όπως περάσατε, την είδατε πριν ξαναμπείτε μέσα? Όχι, όχι, δεν την είδα. Απλά άκουσα ότι έχει πάθει ένα κουπί και τη μαμά που έτρεχε να πιάσει το κουδούνι, να χτυπήσει για τους γιατρούς και μου είπε να μπω μέσα. Δηλαδή ήμουνα, το δωμάτιό μου μετά ήταν εσωτερικό. Μου είπατε ότι ακούσατε, έπαθε ανακοπή, η μητέρα το φώναξε. Η μητέρα το είπε, ναι, ναι. Κατάλαβα όλο αυτό το γεγονός και έτσι δεν... Και μετά ακούσατε τους γιατρούς να... Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ... η διαδικασία, εντάξει, ήταν λίγο πολύ... Εγώ δεν έχω τύχη, είμαι και εκτός επαγγέλματος από νοσοκομείο και αυτά γιατρών και ήταν πολύ οδυνηρό όλο αυτό. Όταν πήγατε εκεί πέρα, ήδη νοσηλευόταν η Τζορτζίνα. Ή ναι, ναι, ήδη νοσηλευόταν. Είχατε ακούσει κάτι? Όχι, κάτι άλλο, όχι, απλά... κάποια στιγμή που είμαστε στο διπλό δωμάτιο και αυτά, την είχα ρωτήσει γενικώς για το επισκεπτήριο τι γίνεται, γιατί είμαι χωρισμένη και μου είχε πει ότι ήταν και αυτή χωρισμένη, ότι είχε χάσει δύο παιδιά ήδη, εντάξει, πολύ σοκαριστικό αυτό, αλλά... Σας ανέλησε πώς τα έχασε, τι είχε γίνει, κάτι? Όχι, όχι, όχι. Κάτι τέτοιο όχι, δεν υπήρχε πολύ σε χρόνο, σε αλήθεια είναι. Ναι. Ήτανε με τη μικρή συνέχεια. Ερχόταν οι γιατροί συνέχεια να τη δουν. Πώς τη βλέπατε εσείς την 9χρονη? Ήτανε καταβεβλημένη μικρή, γενικώς. Όταν το έμαθα, δεν θεώρησα ότι μπορώ να δώσω κάποιο φως στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν έζησα πολύ εκεί, ναι, με το κοριτσάκι. Ήμουνα, δηλαδή, σας είπα, από τις 5 μέρες που νοσηλεύτηκα, πρέπει να ήταν 3 μέρες με το ζόρι.
Ήταν η γυναίκα λοιπόν η μητέρα του παιδιού, που εκείνη την ώρα που άνοιγε την πόρτα για να πάει στο κηλικείο με το μωρό της, είδε τη μητέρα, την ώρα που άνοιξε την πόρτα, έτρεχε η μητέρα για να πατήσει, όπως περιγράφει, το κουμπί παρατεταμένα, αλλά το κουμπί δεν είναι για τους γιατρούς, είναι για τις αδελφές. Και της λέει μπες μέσα, από ό,τι μας εξηγεί, γιατί ξαναμιλάμε μαζί της μετά και μας δίνει την εικόνα, την πλήρη εικόνα, έπαθε ανακοπή το παιδί μου. Και συνέχιζε να χτυπάει παρατεταμένα το κουμπί για τις αδελφές. Η γυναίκα μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έτσι λέει: μην το δεις αυτό, έπαθε ανακοπή το παιδί μου, μπες μέσα. Και συνέχιζε να χτυπάει σε πανικό παρατεταμένα το κουμπί για τις αδελφές. Περιγράφει η γυναίκα, έτσι, αυτό που είδε το πρώτο, έτσι. Πάμε τώρα στην έρευνα αυτή που έχουμε κάνει στο Πανεπιστημιακό Στόριο για να δούμε. Κάποια στιγμή είχε πει και η μητέρα ότι εγώ ψάχνα γιατρούς και δεν τους έβρισκα. Δηλαδή έμεινε το παιδί μου με ανακοπή, δεν οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος και μετά έπαθε τετραπληγία, δεν έβρισκα κανέναν. Και θέλαμε να δούμε μήπως υπάρχουν και ευθύνες κι άλλες, παιδί μου. Εντάξει, αυτά τα βρει βέβαια και η σοβαρή έρευνα που θα γίνει. Όταν θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θέλαμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να πάρουμε απόψεις. Δηλαδή, άλλα μπορεί να μας έλεγε η μητέρα, άλλα μπορεί να λέει η μάρτυρας, να μην θυμάται καλά η μάρτυρας. Θα την ακούσουμε και στην πορεία. Άρα μπορεί να λένε άλλοι, ας πάμε να δούμε. Και ας ρωτήσουμε πολλούς που ήταν εκείνη την ημέρα εκεί. Γιατί είχε γενική εφημερία το νοσοκομείο. Και είχε και άλλους συγγενείς, είχε και νοσηλευτές, είχε και αρκετούς γιατρούς. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της έρευνας στο νοσοκομείο. Που θα λέγαμε ότι συνεχίζεται από εκεί που αφήνει τώρα η μητέρα, η άλλη, την μητέρα να χτυπά παρατεταμένα το κουμπί. Έχει πάθει, λέει, το παιδί της ανακοπή, το είπε η ίδια εκεί, στην μητέρα, όπως λέει. Και μπαίνει η γυναίκα μέσα για να μην το δει, γιατί την έδιωξε να μπει μέσα. Για να ακούσουμε μετά τι έγινε. Κυριακή 11 Απριλίου, η μητέρα ήταν δυστυχώς εκείνη που θα βίωνε ξανά στιγμές που όλοι απέφχονται. Έχοντας ήδη θρυνήσει δύο παιδιά και έγκυο στο τέταρτο, θα έβλεπε τη μεγάλη της κόρη να πηγαίνει στον άλλο κόσμο και να επιστρέφει βαριά λαβωμένη. Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές. Πέρασε ο γιατρός γύρω στις 6 και το παιδί κοιμόταν φυσιολογικά. 7 παρα 5 η μαμά έρχεται σε εμάς πρώτα. Μη φανταστείτε, μιλάμε για αποστάσεις μικρές, δύο δωμάτια απόσταση. Μας είπε ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν μας έδωσε την εικόνα του επείγοντος, οπότε βγήκαμε περπατώντας μαζί της, αν και στο μεταξύ είχε πάει ήδη νοσηλεύτρια στο δωμάτιο. Δεν ήρθε τρέχοντας, πανικόβλητη δηλαδή. Όχι, ούτε φώναξε. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Εκείνη που έβαλε τις φωνές ήταν η νοσηλεύτρια που είχε προηγηθεί. Ούρλιαξε τρέξτε και τρέξαμε όλοι. Το παιδί βασικά δεν είχε σημάδια ζωής, ήταν νεκρό. Δηλαδή χωρίς φυγμό, πανί, μυδρίαση. Μυδρίαση για μας είναι εγκεφαλικός θάνατος ουσιαστικά. Απώλεια ούρων, στο μόνιτορ τίποτα, μηδέν. Πέσαμε όλοι πάνω του και ευτυχώς ήταν η μεγάλη εφημερία της Κυριακής και ήταν όλοι εδώ. Αν και είχε κόσμο, ήταν μια ώρα που δεν ήταν δύσκολη ιδιαίτερα. Μάρτυρες περιγράφουν πως ένας έμπειρος γιατρός του νοσοκομείου κατάφερε μετά από υπερπροσπάθεια να επαναφέρει το χωρίς φυγμό κοριτσάκι στη ζωή. Έπεσε πάνω στο παιδί στην κυριολεξία. Όταν μάλιστα άκουσε ποιο παιδί είναι, φώναζε «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις». 45 λεπτά ανάνυψη, νούμερα κάτι τρελά, αδρεναλίνες. Έγιναν τα πάντα και το επανέφερε. Το χρονικό διάστημα που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος του παιδιού φαίνεται πως ήταν μεγάλο. Το μικρό κορίτσι πλέον θα ζούσε με μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Σύμφωνα με την εικόνα που αντίκρισαν οι γιατροί, η ανακοπή πρέπει να είχε σημειωθεί αρκετά λεπτά πριν. Πιστεύετε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος? Βεβαίως, αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Όταν είναι άσφιγμο σε εμάς, δεν σταματάει έτσι, μπαμ. Τι να σας πω, αυτό είναι πολύ μυστήριο. Είναι περίεργο, ήταν μια χαρά, δεν μπορεί. Αφού μετά το πρώτο που ζητήσαμε ήταν τοξικολογική.
Τη στείλαμε στο Ρίο, αλλά δεν έδειξε τίποτα. Μήπως καθυστερήσατε εσείς οι γιατροί να επέμβετε? Μήπως η μητέρα δεν είχε αντιληφθεί έγκαιρα τη σοβαρότητα? Το παιδί ήταν νεκρό, δηλαδή η υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια δεν έγινε, γιατί δεν έγινε καλή αναζωογόνηση. Ήταν νεκρό, γι' αυτό χρειάστηκε τόση ώρα για να επανέλθει. Και βέβαια προσέξτε, ένα παιδί που υποτίθεται έχει πρόβλημα με την καρδιά του, δεν επανέρχεται η καρδιά του με τίποτα. Αν είναι προβληματική η καρδιά, δεν θα επανέλθει. Αυτή η καρδούλα ήταν φρέσκια, επανήλθε. Οι γιατροί επιτυχώς επανέφεραν καρδιοαναπνευστικά τη μικρή Τζορτζίνα. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια και για την ίδια και για την οικογένειά της. Μια άνηση μάχη θα ξεκινούσε. Η 9χρονη μεταφέρθηκε διασωληνωμένη σε καταστολή στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οι μαρτυρίες που ακολουθούν προέρχονται από εκείνους που έζησαν από κοντά τους γονείς της μικρής νυχθημερών στο νοσοκομείο. Ο πατέρας περνούσε άπειρες ώρες εδώ. Η μητέρα σε εμάς συστήθηκε πάνω κάτω ως συνάδελφος, καθώς όπως μας είπε είχε παρακολουθήσει μαθήματα νοσηλευτικής. Αποκτήσαμε οικειότητα και μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά, είτε από κοντά είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς να το πω, ήταν με όλους έτσι και με τους γιατρούς, είχε ανάγκη επικοινωνίας. Ήθελαν όλοι να βοηθήσουν με τα όσα τραγικά περνούσε και στέκονταν κοντά της. Η μητέρα, έχοντας αποκτήσει φιλικές σχέσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου, τους αποκάλυψε ότι αυτό που την προβλημάτιζε έντονα ήταν η νέα της εγκυμοσύνη. Μας είπε πως ήταν πάνω από 5 εβδομάδων. Στην αρχή ανέφερε πως δεν μπορούσε να καταλάβει πως έμεινε έγκυος, αφού λάμβανε μέτρα αντισύλληψης. Πως στην πραγματικότητα ήταν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Σκεφτόταν μάλιστα έντονα το ενδεχόμενο της άμβλωσης, γιατί όπως μας έλεγε δεν ήθελε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί που θα έχανε όπως είχε χάσει ήδη δύο. Πίστευε ότι το αίτιο των θανάτων οφείλεται σε κάποιο γενετικό σύνδρομο. Την ίδια ώρα έλεγε σε άλλους και μου έκανε εντύπωση πως αυτό το παιδί ίσως είναι δώρο και πως έτσι θα αντικαθιστούσε την δεύτερη κόρη της που έχασε. Η μητέρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ζήτησε και την επιστημονική άποψη των γιατρών. Της είπαν ότι αν θέλει πραγματικά αυτή την εγκυμοσύνη, υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις και πως η εκτίμησή τους ήταν πως δεν τίθεται γονιδιακό ζήτημα. Προκειμένου να τη βοηθήσουν, θα συγκαλούσαν μια ιατρική σύσκεψη για να αποφασίσουν τα ενδεδειγμένα επιστημονικά βήματα. Εκείνη κάποια στιγμή ανακοίνωσε απλά πως διέκοψε την εγκυμοσύνη με φαρμακευτικό σκεύασμα. Ο τρόπος που επέλεξε ήταν επικίνδυνος. Όπως η ίδια είπε στο τούνελ, εμφάνισε επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν από την ιδιώτη γυναικολόγο που την παρακολουθούσε. Η μητέρα της 9χρονης διατήρησε τη συχνή επικοινωνία με όσους τη στήριξαν στο νοσοκομείο του Ρίου. Η κατάσταση της υγείας της 9χρονης θα επιδεινωνόταν εκ νέου λίγους μήνες μετά. Θα τη μετέφεραν στον Άσιο πριν καταλήξει στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Η τελευταία φορά που είχαμε νέα από τη μητέρα ήταν όταν μας ανακοίνωσε ότι το παιδί έφυγε. Μετά, σαν να ήθελε να ξεχάσει τα πάντα, μας διέγραψε όλους στο Facebook από φίλους και δεν μιλήσαμε πάλι. Το Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022, η μικρή Τζορτζίνα πέταξε στον ουρανό για να βρει θέση ανάμεσα στα άλλα αγγελάκια. Στις δύο αδελφούλες της που χάθηκαν και αυτές ξαφνικά. Μεταφέραμε το τι μας είπαν οι γιατροί, νοσηλευτές και το προσωπικό στα δύο νοσοκομεία και στο Καραμαντάνιο και στο Ρίο. Ακούσαμε πριν και την γυναίκα, την μάρτυρα που βγήκε έξω και είδε την μητέρα να ειδοποιεί με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού τις νοσηλευτρίες για την ανακοπή που, όπως είπε, έπαθε το παιδί της. Μετά όμως οι γιατροί ισχυρίζονται ότι δεν είπε στους ίδιους για ανακοπή, αλλά ότι κάτι συμβαίνει με το μηχάνημα και του ζήτησε να πάνε να δουν μέχρι που είχε προηγηθεί. Η νοσηλεύτρια είδε το παιδί νεκρό ουσιαστικά και άρχισε να ουρλιάζει. Στη γραμμή μας είναι η μητέρα. Η μητέρα των άτυχων παιδιών, η Ρούλα. Καλησπέρα, Ρούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κοπέλα μου. Για πες μου, άκουσες τώρα τι ισχυρίζονται και οι γιατροί εκεί για εκείνο το απόγευμα της τραγικής μέρας που έχασε με αυτόν τον τρόπο και την Τζορτζίνα, το τελευταίο παιδί. Τελικά είναι αλήθεια τα όσα λένε ή επιμένεις ότι δεν μπορούσε να βρεις κανένα γιατρό για να σε βοηθήσει άμεσα?
να ξεκαθαρίσω πρώτο. Το ότι δεν μπορούσα να βρω γιατρού, το είπα για τη Μαλένα και στην κατάθεσή μου στο παιδόν. Στο ελπίδα, έτσι. Να στο λέει Κυριακού. Ναι. Ναι. Στην Πάτρα, στο Ρίο, τι έγινε. Στο Καραμανδάνιο. Στο Ρίο, συγγνώμη, στο Καραμανδάνιο, τι έγινε. Στο Καραμανδάνιο, την ώρα που έβγαινα εγώ από το δωμάτιο, βγήκε η κυρία με το παιδάκι και της είπα, πες γρήγορα μέσα, κάτι έχει γίνει. Μάλλον παθαίνει ανακοπή. Και αυτό το είπα γιατί είχα δει εγώ τη Μαλένα πώς έκανε. Και μου έκανε ακριβώς το ίδιο. Άνοιξα την πόρτα, οι γιατροί ήταν στο διάδρομο και ήρθαν γρήγορα. Ούτε περπατήσαμε, ούτε πήγα σε γραφείο, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό, Ρούλα μου, και το καταλαβαίνεις κι εσύ. Όταν βρεθεί μια γυναίκα στη δική σου τραγική θέση να έχει χάσει ήδη δύο παιδιά και να βλέπει ότι το αγαπημένο της, το μεγάλο κοριτσάκι, αυτό που ήταν όλο ζωή, έτσι, 8 χρόνων, που σε βοηθούσε, ήταν η Τζορτζίνα, ήταν ιδιαίτερο παιδί. Αλλά ό,τι παιδί και να ήταν. Και εκείνο κινδύνευε να χαθεί. Όταν είδες ότι και η δική του η καρδούλα σταματάει, πώς δεν αντέδρασες? Αυτό ίσως είναι μια παρατήρηση που λέμε, ξέρεις, όλοι τώρα που είμαστε απ' έξω, έτσι. Γιατί άμα είσαι μέσα στο χορό, βέβαια. Αυτό σας είναι... λέω. Ότι αντέδρασα και βγήκα στο διάδρομο και έπεσα. Μούρι με μούρι που λέμε με την κυρία και της είπα, μπες μέσα γρήγορα με το παιδάκι για να μην το δει. Στο διάδρομο τους είδα τους γιατρούς και ερχόντουσαν. Ήρθαν γρήγορα. Ξέρεις τι λένε, Ρούλα μου, ότι συνήθως το κουμπί αυτό, όταν το χτυπάει κάποιος σε ένα θάλαμο, το χτυπάει για να καλέσει τις νοσοκόμες. Δηλαδή, οι νοσοκόμες παίρνουν το πρώτο μήνυμα. Γιατί μπορεί να θέλει να αλλάξει εντόνια, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Φυσικά, αυτό... η πρώτη μου αντίδραση ήταν το κουδούνι. Ανοίγοντας την πόρτα, ήταν δίπλα. Είναι δίπλα. Κουδούνι με πόρτα είναι δίπλα. Άνοιξε την πόρτα, χτύπησε κουδούνι, άνοιξε πόρτα, ήταν στο διάδρομο γιατροί. Ήρθαν γρήγορα. Α, δεν έψαξε να βρει του γιατρού και του χτύπησε την πόρτα και του λε, ελάτε, κάτι έχει συμβεί με το μηχάνημα. Ναι. Αυτό και όσο για το μηχάνημα, επειδή είπαν οι μάρτυρες ότι δεν είχε δεν χρειαζόταν μάλλον οξυγόνο. Η μάρτυρας είπε όμως ότι το παιδί ήταν στο οξυγόνο. Το υποστήριζαν όταν συνέχιζε που λες με τους πόνους, με το ναι με το και με όλα αυτά. Το είχαν το παιδί που παρακολούθησε και το υποστήριζαν όσο μπορούσαν. Τουλάχιστον αυτό λένε οι γιατροί, έτσι. Ακριβώς. Αλλά πώς γίνεται να λένε από τη μία ότι εμείς κάναμε ακτινογραφία, δεν βρήκαμε τίποτα και μας ανεβήκανε πάνω και στους δύο γονείς και είπανε ότι έχει βροχοπνευμονία. Και εδώ θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Αν μπορέσετε, μπορείτε να ανατρέξετε στις εξετάσεις αίματος, να δείτε πόσα λευκά έχει η Τζορτζίνα, ποια ήταν η ταχυακή σύζυση και ποια είναι η απέτηση. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ένα παιδί που είναι καλά δεν έχει 20.000. Δηλαδή πιστεύεις ότι εκεί έγινε λάθος η ιατρική εκτίμηση μέσα στο Καραμανδάνιο και ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο μετά? Το τι πιστεύω εγώ... Ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι παραπάνω οι γιατροί, δηλαδή, για να μην πάθει το παιδί ανακοπή. Εγώ θα σας πω κάτι. Η αιτία που έπεσε το οξυγόνο και στο Καραμανδάνιο και μετά είναι η ίδια. Η οποία μέχρι τώρα δεν έχει απαντηθεί. Πείτε μου εσείς, από τι έπεσε το οξυγόνο της Τζορτζίνας? Πώς όμως δικαιολογείται αυτό τώρα, και εγώ δεν είμαι και γιατρός και δεν είσαι και εσύ γιατρός, αλλά τέθηκε σαν θέμα. Πώς δικαιολογείται να λες ότι έχει πέσει σημαντικά το οξυγόνο, να τρέχουν οι γιατροί και να βλέπουν το οξυγόνο σε κανονική, σε μια ισορροπία? Αυτό γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά, μπορεί να επανέλθει. Άρα κάποιος λέει ψέματα. Και αν ήταν σε κανονικά επίπεδα, γιατί η Τζορτζίνα ήταν σε οξυγόνο? Εσύ, αν Ρούλα, ήταν σε κανονικά επίπεδα, δεν χρειάζεται. Δεν χρήζει οξυγόνο. Πώς θα σας το εξηγήσω αλλιώς? Ένας άνθρωπος δεν χρήζει οξυγόνο. Να, να σε ρωτήσω κάτι, Ρούλα μου γλυκιά. Εσύ καθώς ήσουν δίπλα στο παιδί σου, γιατί είπαμε ότι είχες το προηγούμενο με τα άλλα τα δύο τα παιδάκια. Και καθώς ήσουν δίπλα στην Τζορτζίνα που είχε αυτούς τους σπασμούς τη νύχτα και ήσουν κοντά της, μήπως κάποια στιγμή που είναι επόμενο, αποκοιμήθηκες κουρασμένη τόσες μέρες εκεί δίπλα στο παιδί και δεν κατάλαβες, ας πούμε, την αντίδραση και έτσι επήλθε και η ανακοπή και δεν έγιναν αστραπιαία όλα για να ενημερωθούν οι γιατροί? Συγγνώμη, ήμουν ξύπνια, μιλούσα στο τηλέφωνο και μάλιστα αν φτάσει η στιγμή στην ανάκριση και τα λοιπά, θα έρθει και μάρτυρας με τις κλήσεις την ώρα εκείνη που λέω ότι το μηχάνημα πάλι χτυπάει, κάτι δεν πάει καλά. Πάω να φωνάξω τους γιατρούς, γιατί έχει ανεβασμένους παλμούς και χαμηλό οξυγόνο. Και εκείνη την ώρα κλείνω το τηλέφωνο, κάνω να σηκωθώ και ξυπνάει η Τζορτζίνα.
Όταν έρθει η ώρα. Και τι έκανε η Τζορτζίνα. Η μάρτυρα με τι κλήσει. Συγγνώμη, δεν άκουσα τι έκανε η Τζορτζίνα. Πετάχτηκε και έπεσε πίσω. Το ίδιο πράγμα ακριβώς που μου έκανε και η Μαλέτα. Πώς δεν βγήκες αγάπη μου έξω να ουρλιάξεις, να πεις το παιδί μου, το τρίτο σου παιδάκι είναι να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, γιατροί, νοσοκόμες. Ήταν και οι μέρες τέτοιες, Σαββατοκύ, ήταν Κυριακή. Έτσι, βέβαια, είχε γίνει και η εφημερία των νοσοκομείων. Να βγεις, να τους ταρακουνήσεις όλους, να τους πείτε, ελάτε εδώ, το παιδί μου κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβες τι εννοώ, να γίνουν όλα αυτά ταχύτατα. Μα αυτό έγινε. Και αυτό σας λέω, δεν ήταν σε κανένα θάλαμο γιατροί. Ήταν στο διάδρομο. Ήταν στο διάδρομο. Και ήρθανε αμέσως, ήταν στο δίπλα δωμάτιο, βγαίνανε. Πηγαίνανε στο διάδρομο. Δεν κάνανε ούτε ένα λεπτό να έρθουν οι γιατροί. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ισχυρίζονται. Βέβαια εδώ οι γιατροί έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη. Γιατί το παιδί ουσιαστικά ήταν νεκρό. Περιγράφουν μια εικόνα ενός παιδιού που έστω και λίγα λεπτά πριν είχε συμβεί αυτό. Και όμως κατάφεραν, έπεσαν όλοι πάνω του και ειδικά και ο γιατρός που ήξερε ποιο παιδάκι είναι και λέει: δεν θα σε αφήσω να μου φύγεις. Είναι σοκαριστικό αυτό, σαν να ήταν δικό του παιδί. Έπεσε πάνω και κατάφερε να το επαναφέρει μετά από προσπάθεια τεράστια να το επαναφέρει στη ζωή. Βέβαια, αυτό στη δεν ζωή... ξέρω να το είπε ο γιατρός, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Βέβαια στη ζωή επανήρθε και μετά άρχισαν τα προβλήματα τα φοβερά για το παιδί και για εσάς, που δεν είχε οξυγονωθεί ο εγκέφαλος και είχαμε μετά το παιδί με την τετραπληγία. Άρα λένε οι γιατροί πως αυτό, εάν συνέβαινε, εάν έμπαιναν αμέσως για να το επαναφέρουν, εκείνη την ώρα που θα μπορούσε να έχει γίνει και κάτι άλλο. Αλλά ότι πέρασαν κάποια λεπτά μέχρι που να ενημερωθούν, με καταλαβές. Ναι. Οι γιατροί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ ήμουν μπροστά και σας λέω τι έχει γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσει η ώρα, ελπίζω οι γιατροί να θυμηθούν τι είχε γίνει και να πούν την αλήθεια. Γιατί η στιγμή, το ότι ανεβαίνει μια ειδικευόμενη από τα επίγοντα, δικά τους λόγια, ανεβαίνοντας τα σκαλιά, 5-5, και πετάει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, καβαλάει τη Τζορτζίνα μπροστά στα μάτια μου και της δίνει αδρεναλίνες και αρχίζει από μόνη της την ανάνοιξη, η οποία γιατρός μετά μας αγκάλιαζε και ούρλιαζε και έκλαιγε για αυτό που έκανε, τότε τι να πω. Ελπίζω να τα θυμηθεί και οι γιατρός εκείνοι και οι υπόλοιποι. Για το λόγο που βγάζουν δικές τους εικασίες και τα λοιπά, ελπίζω όταν θα φτάσει η ώρα, οι αρχές να τον βρουν. Και να μου βρουν με ένα την αιτία που έπεσε το οξυγόνο της Τζορτζίνας. Εσείς και μετά το θάνατο του δεύτερου παιδιού, αυτό έλεγε εδώ και ο κύριος Γιάνναρος, στον οποίο Γιάνναρο έχει απευθυνθεί και ο Μάνος και του έχει θέσει κάποια ερωτήματα. Ζητήσατε να γίνει ο γονιδιακός έλεγχος, ο σοβαρός γονιδιακός έλεγχος, για να δείτε αυτό που μου έλεγε και την άλλη φορά, ότι θέλουμε να μάθουμε την αιτία. Το ζητήσατε, το πρότεινε κάποιος να γίνει αυτός ο έλεγχος, για να ξέρεις που βαδίζεις κι εσύ. Είχες άλλο ένα παιδάκι, την Τζορτζίνα, ήσουν έγκυος. Και στο τέταρτο παιδί, ήθελες να έχεις μια εικόνα. Ναι. Όταν έγινε η νεκροψία της Τζορτζίνας εδώ στην Πάτρα, η κυρία Τσιόλα, τη μέρα που μας ανακοίνωσε... Την Τζορτζίνας, την Τζορτζίνας... Ήρυδα, όχι την Τζορτζίνας. Η Ήρυδα. Συγγνώμη, ναι. Του Βρέφους, του Βρέφους, ναι. Ναι, το Βρέφος, εδώ στην Πάτρα. Η κυρία Τσιόλα μας είπε ότι, παιδιά, δική μου προσωπική άποψη, πρέπει να ψάξετε το γονιδιακό κομμάτι. Και λέμε, πολύ ευχαρίστως. Όμως, τα γεγονότα μας πρόλαβαν με την Τζορτζίνα. Μετά στη ΜΕΘ, όταν νοσηλεύτηκε, ο κύριος Ηλιάδης μας πρότεινε να κάνουμε το γονιδιακό έλεγχο και έτσι έγινε και αναλύθηκε το αίμα του αδερφού μου, του Μάνου, τη Τζορτζίνα εν ζωή και του Μωρού που είχε κρατήσει η κυρία Τσιόλα. Βρέθηκε κάτι εκεί? Ορίστε. Βρέθηκε κάτι, σας ενημέρωσαν ότι βρήκαν κάτι? Όχι. Ο γονιδιακός έλεγχος στο καρδιολογικό κομμάτι, το τονίζω, είναι αρνητικός. Αυτή τη στιγμή ελέγχονται κάποια γονίδια για πνευμονολογικό σύνδρομο. Δεν έχω απάντηση ακόμα. Δεν έχετε πάρει απάντηση τι έχει γίνει? Όχι. Κύριε Τσαντήρη, κάτι θέλετε να ρωτήσετε τη μητέρα? Τα συλληπιτήριά μου και από μένα, έχουμε ξαναμιλήσει. Γνωρίζετε τις απόψεις μου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για το γενετικό έλεγχο και εγώ εκφράζω αυτήν την απορία. Γιατί δεν έτρεξε από πέρσι να είχε ήδη ολοκληρωθεί, να μην είχαμε τέτοιες απορίες τότε? Αυτό έπρεπε δεν να ήταν. Από τη Μαλένα, εννοείται? Όχι από τη Μαλένα. Από τότε που σας συνάντησα κι εγώ, από πέρσι τον Απρίλιο, αυτό έπρεπε να είχε τέξει πολύ γρήγορα. Να τα είχαν κοιτάξει όλα ταυτόχρονα. Να το είχε τελειώσει αυτό το θέμα. Αυτό έπρεπε εγώ να είχε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Εγώ γνωρίζω ότι εξετάζεται το αίμα των παιδιών και το δικό μας από τότε την νοσηλεία της με Τζορτζίνα Σιμέρ. Αυτό που δεν ξέρω και θα ήθελα λίγο να καταλάβω, γιατί και εγώ το παρακολουθώ σε δημοσιεύματα, αν μπορώ μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Μετά το συμβάν με την Τζορτζίνα, μετά την ανακοπή και αυτή τη βαριά αναπηρία που επήλθε,
πώς εξελίχθηκε η κλινική εικόνα μετά την έξοδο από το Νάσιο. Αυτό ήθελα. Πώς ξαναεπιστρέψατε στο νοσοκομείο, τι συνέβη και πάλι τα ίδια συμπτώματα παρουσίασε? Από το Νάσιο μετέβη πάλι στη ΜΕΘ. Τοποθετήθηκε ο πνιδωτής και ξαναγύρισε στη ΜΕΘ. Στη ΜΕΘ στο Ρίο. Μάλιστα. Στο Ρίο. Και μετά σπίτι πότε ήρθε, γιατί βγήκε από όλα αυτά? 19 Ιουλίου είναι η έξοδό τους από τη ΜΕΘ. Έμεινε όμως αρκετό καιρό μαζί σας και κάνατε φυσικοθεραπείες, δώσατε αγώνα για να κρατηθεί η Τζορτζίνα στη ζωή και να μπορέσει να επανέρθει λίγο. Ό,τι θα έκανα καθένας. Μετά πώς, γιατί ξαναπήγε σε νοσοκομείο και απεβίωσε στο Αγλία Κυριακού? Στο νοσοκομείο πήγε από μια μαγνητική. Τι εννοείς μαγνητική? Μπήκε να κάνει μια μαγνητική, βγήκε, ήρθε στο σπίτι και εκεί αρχίσαν τα επεισόδια των σπασμών, τόσο στο οξυγόνο, νοσηλεύτηκε, τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Μετά από μια μαγνητική, μετά από μια εξέταση. Με συγχωρείτε, μετά από μια εξέταση ξεκινήσαν όλα αυτά? Δηλαδή, ναι. Από την ώρα που επιστρέψατε σπίτι, κάνετε μια μαγνητική για την παρακολούθηση της νόσου πια και αρχίσαν τα συμπτώματα μετά τη μαγνητική? Μάλιστα. Μέχρι τότε το παιδί δεν είχε τίποτα. Κύριε Γιάνναρη, και εσείς το θέσατε... Εγώ ήθελα να κάνω, Ρούλα, τα συλληπιτήρια και τα δικά μου. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση μόνο. Οι γιατροί, καλώς ή κακώς, είπαν ότι ίσως κλήθηκαν στο περιστατικό της ανακοπής λίγο αργότερα. Δηλαδή, χάθηκε κάποιος, κατά την άποψή τους, χρόνος. Εσείς είχατε γνώσεις. Πιθανότατα, ο χρόνος αυτός δεν χάθηκε, γιατί θα προσπαθήσατε σίγουρα εσείς να την επαναφέρετε. Έγινε αυτό? Όχι. Κατάλαβα. Σε κανένα από τα δύο παιδιά δεν προσπάθησα να επαναφέρω, γιατί θεώρησα εγώ ότι οι γνώσεις μου... Γιατί από το τεχνικό λύκειο δεν μπαίνεις και γνώσεις. Κατάλαβα, σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι. Και πόσο πάλι το παιδί σου. Θα τον ήμουν σε πανικό. Μπορούσα να κάνω κάποιο λάθος χειρισμό και να τα κάνω χειρότερα τα πράγματα. Οπότε θεώρησα οι ειδικοί να αναλάβουν τα παιδιά και όχι τα δικά μου χέρια. Κατανοητό. Σας ρώτησε κανένας ή εσείς δεν το ξέρατε και είναι λογικό. Υπάρχουν τα γονίδια, αυτά που μιλούσα και με τον Μάνο, τον σύζυγό σας, τα γονίδια του ευνίδιου θάνατου, τα οποία μπορούν να εξηγήσουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά σας τα πρότεινε κανένας για να εξεταστούν? Α, τα ακούσατε πριν? Μίλησε κανείς γι' αυτά? Όχι. Και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω και τι γονίδια αναλύονται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τα καλύουν τώρα οι ειδικοί. Και εγώ να μην έχω ενημέρωση. Καταλαβαίνω. Και να έχω στο τέλος. Αλλά κάποιος να μας αναφέρει αυτά τα γονίδια που λέτε, όχι. Καταλαβαίνω. Ρούλα, όταν ήσουν εκεί με την Τζορτζίνα στο δωμάτιο, μπήκαν οι γιατροί και σε έβγαλαν έξω, γιατί είπες ότι ήσουν μπροστά την ώρα που οι δικαιωμένοι ανέβαινε πάνω? Είχαν ανοιχτεί την πόρτα. Είχαν ανοιχτεί την πόρτα και το έβλεπα ήμουν έξω. Είχαν ανοιχτεί την πόρτα, γιατί βγαίναν συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι και την χαρά όταν σου είπαν ότι επανήρθε στη ζωή, έτσι, γιατί ήταν νεκρό το παιδί, δηλαδή. Αυτό ήταν φοβερό συνέστημα. Να ζωντανεύει σε ένα παιδί νεκρό, ακριβώς. Κλαίγανε, χειροκροτούσαν και μαζί με αυτούς και εμείς. Εσείς μόνοι? Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγκαλιά της συγκεκριμένης γιατρού. Πόσο σφιχτά με έσυξε και μου είπε ήρθε. Πώς ένιωσε αλήθεια εκείνη την ώρα, Ρούλα μου, όταν είδες τον αγώνα που έδωσαν και σε αγκάλιασε και σου είπε το παιδί σου ήρθε, ενώ είχε πεθάνει? Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό συνέστημα. Θαύμα. Θαύμα. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν το θαύμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταρχήν τα συλληπιτήρια και από μένα. Τα θερμά συλληπιτήρια, πραγματικά. Είπατε ότι πήγατε και κάνατε μία μαγνητική. Η μαγνητική αυτή δεν έδειξε τίποτα. Τα αποτελέσματα, η μαγνητική ήταν καθαρή σαν αποτελέσματα. Είχε νόσο, είχε ισχυμική υποψυχική εγκεφαλοπάθεια. Είχε την ισχυμική υποψυχική εγκεφαλοπάθεια που οφειλόταν στην πρώτη ανακοπή. Ναι. Και πήγε να την παρακολουθήσει. Πήγε να την παρακολουθήσει. Ήταν μία μαγνητική ρουτίνα δηλαδή αυτό που πήγατε να κάνετε, έτσι. Δηλαδή σας είχε συστήσει ο γιατρός να γίνει μία μαγνητική, σωστά? Σωστά. Ωραία. Και άλλη μία ερώτηση. Όταν το μωρό πέθανε στο σπίτι την ημέρα που ήσασταν μαζί με την αδερφή σας, είχατε ένα δωμάτιο που μέναν και τα τρία τα παιδιά, αν έχω καταλάβει σωστά από αυτά που έχετε δηλώσει. Ναι. Τη μέρα που πέθανε η μικρή, η Μπέμπα, το άλλο το παιδί ήταν μέσα στο δωμάτιο?
Ναι, ναι. Κοιμόντουσαν δίπλα. Δεν σας είπε τίποτα το παιδί αν έκανε κάποιο θόρυβο, αν άκουσε κάτι. Δεν σας είχε. Όχι, όχι. Τίποτα. Κυρία Πιστερίγκου. Αλήθεια, να ρωτήσω, Ρούλα μου, κάτι. Συγγνώμη, μισό λεπτό, αν είναι εύκολο. Ρούλα μου, να σου πω κάτι. Και η αδερφή σου είπε ότι γύρω στις 7:30 άκουσε το κλάμα του παιδιού και ξύπνησες εσύ και πήγες και τη σκέπασες. Εκείνη την ώρα το κλάμα αυτό της μικρής, της μικρούλας, δεν ξύπνησε και την Τζορτζίνα που ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, αυτό. Ήταν αυτό που κάνουν τα μωρά σαν αόρισμα, αυτό το οποίο το ακούσαμε. Δηλαδή ήταν κοιμισμένη η μικρή, δεν ξύπνησε να θέλει να φάει, να αλλάξει. Εγώ, βέβαια, αυτό λέω, δηλαδή δεν ξύπνησε, και η Τζορτζίνα με αυτό που άκουσε. Η Τζορτζίνα κοιμόταν, δεν είδε κάτι η Τζορτζίνα μετά. Όχι, δεν είδε. Δηλαδή δεν είχε καταλάβει. Αυτό, γι' αυτό ρώτησα να έκανε μια κραυγή. Κυρία Πισπυρίγκου, αυτό με το πανάκι, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά, γίνεται ένας λόγος και δεν το έχω καταλάβει κι εγώ καλά. Και δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το πανάκι που το βρήκατε όταν γυρίσατε σπίτι και το παραδώσατε τελικά στις αρχές. Αίμα, ήταν πιτσιλιές, ήταν ποσότητα. Θα σας πω. Ναι. Βεβαίως, θα σας πω. Εμείς γυρίσαμε στο σπίτι από το Καραμανδάνιο και η πρώτη κίνησή μου ήταν μαζί με το σύζυγο και με την αδερφή μου και τους υπόλοιπους συγγενείς, ήταν να πω στο δωμάτιο, να γονατίσω και να κόψω μπροστά στην πουλιά του παιδιού. Εκεί στα κάγκελα είδα ένα πανάκι. Και εκείνη την ώρα λέμε, οχ, ένα πανάκι. Τι έχει πάνω, είχε σταγόνες αίματος. Όπως το κράταγε μικρή εδώ, όπως τη σήκωσε. Σταγόνες μεμονωμένες, χωρίς αφρό, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Σταγόνες μεμονωμένες. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι. Είχε και σάλια, δεν το θυμάσαι. Μόνο είχε, ήταν και υγρό, ήταν κυλιδωμένο γενικότερο. Με υγρό ήταν μόνο έτσι 2-3 σταγόνες. Αν ήταν υγρό το πανάκι. Ναι, είχε και είχαν αφήσει και ένα λεκέ, όπως αφήνει, ας πούμε, η σύελος που υπάρχει καμιά φορά και αφήνει ένα λεκέ. Υπήρχε και υγρό, ήταν μόνο σταγόνες αίματος. Ναι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε σαν σάλαιο, κάπως έτσι. Μάλιστα. Και το πήραμε κατευθείαν, πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και είπε, θα το φέρετε εδώ. Το πήρε σε μια σακούλα και το πήγε η Δήμητρα, η αδερφή μου, τέλος πάντων. Κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Λες, όχι, ένα πανάκι. Δεν ήταν άγνωστο πανί. Νομίζω ότι το μωρό κοιμόταν με το πανάκι αυτό, γιατί πολλά μωράκια βυζαίνουν τα πανάκια τη νύχτα. Ήταν το πανάκι που της είχες. Δεν ήταν κάτι άλλο πανί. Δεν υπήρχε. Δεν είχε βάλει κάποιος εκεί πανί. Το πανάκι που είχε. Ξέρεις, πριν είπες και για τα λευκά ότι ήταν ανεβασμένα, αλλά από ό,τι μας λένε οι γιατροί εδώ που μας στέλνουν μήνυμα, ότι από ένα ανεμετό ή και από ένα στρες μπορεί να ανέβουν, λέει, τα λευκά. Δεν χρειάζεται να είναι και κάτι σοβαρό. Είναι έτσι, εσείς που είσαστε και... Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι σοβαρό, αλλά οι γιατροί στη μαρτυρία τους είπαν ότι το παιδί δεν έκανε μετό, έκανε μόνο σαλάκια ήταν. Πόσο είχαν ανέβει τα λευκά, πόσο είχαν ανέβει, 20.000. Είναι λίγο αυξημένα τα λευκά που είχαν πάει 20.000. Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Νιώθω καταρχάς την αμηχανία σας, ενώ θα είστε σε μια τραγωδία, σε ένα θρήνο, να αισθάνεστε ως απολογούμενοι και να απαντάτε με ψυχραιμία και μπράβο σας και καλό κουράγιο σας εύχομαι. Θα ήθελα μια ερωτησούλα μόνο να κάνω. Είπατε με το θάνατο της 9χρονης κόρης σας, φωνάξατε «ανακοπή, ανακοπή». Πώς μπορεί ένας απλός άνθρωπος να προσδιορίσει τι έχει πάθει εκείνη τη στιγμή ένα παιδί και να ανακοπεί. Είχατε κάποια εμπειρία πάνω σε αυτό, κάτι είπατε προηγουμένως. Ακριβώς. Πώς αναγνωρίσατε την ανακοπή. Είπα κάτι έπαθε, μάλλον ανακοπή, γιατί είχα δει τη Μαλένα. Το είπε και πριν ότι είχε την εμπειρία από το πρώτο παιδί στο νοσοκομείο. Κοιμόταν και με το πρώτο παιδί το οποίο απεβίωσε. Αυτό είναι γνωστό, ήταν δίπλα. Το ήξερε, το είχε ξαναδεί. Είχατε ξαναδεί την ίδια εικόνα και υποθέσατε ότι είναι η στιγμή ότι είναι ανακοπή. Είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Πρώτης ανακοπής της Τζορτζίνας, τώρα που ήσασταν στο Παίδον, στην Αθήνα, ήταν τα συμπτώματα που είχε η κόρη, η μεγάλη. Τώρα του θανάτου, πρώτης 29 πρώτου. Δεν σας κατάλαβα καθόλου, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Τα συμπτώματα που νοσηλευόσασταν και οι τελευταίες μέρες λίγο, τα συμπτώματα της Τζορτζίνας, πρώτης 29 πρώτου που επήλθε ο θάνατος. Να σας πω συμπτώματα. Ναι, άμα είναι... Βεβαίως. Μετά τη μαγνητική άρχισε σπασμούς, με αφρούς από το στόμα κτλ. Νοσηλευτήκαμε και μέσα στην νοσηλεία της, από Πάτρα μέχρι και Παίδον, έκανε πολλαπλά
Σας το τονίζω πολλά. Απλά επεισόδια τέτοια. Τόσο οξυγόνο. Τα οποία, με συγχωρείς, τα οποία αυτά τα έκανε επειδή το άκουσα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω κάτι. Εγώ όσα ξέρω από το ιστορικό τα ξέρω από πιο πριν. Αυτά δεν γνωρίζω κάτι και κάνω ερωτήσεις αν θέλεις απαντάς. Αυτά τα έκανε επειδή ακούς την τηλεόραση μόνο όσο ήσουν εσύ στο δωμάτιο ή τα έκανε και μπροστά στους γιατρούς. Το είδαν οι γιατροί αυτά, τα διαγνώσανε. Φυσικά. Μάλιστα. Και είχαν καταγραφεί και κάνανε και εξετάσεις, φαντάζομαι, εγκεφαλογραφήματα, κάνανε και νέα μαγνητική να το ξαναδιερευνήσουν. Όχι. Νέα μαγνητική δεν κάνανε. Στον εγκεφαλογράφο ήταν, γιατί επιμένανε όλοι ότι ήταν επιληπτικά τα επεισόδια λόγω της εγκεφαλοπαθιάσης. Και από ό,τι πληροφορήθηκα μετά, ο εγκεφαλογράφος δεν έδειξε επιληψία. Και συνέχισε να κάνει επεισόδια και μπροστά στους γιατρούς. Φυσικά, αφού δώσανε και φάρμακα για να λυθούν τα επεισόδια. Και έμενα επιληπτικά. Δώσανε φάρμακα αντιεπιληπτικά, φαντάζομαι, έτσι. Φυσικά. Και συνέχιζε να τα κάνετε επεισόδια. Φυσικά. Τα έκανε παρατεταμένα για μισή ώρα αυτά τα επεισόδια. Πόσο διαρκούσαν αυτά τα επεισόδια? Γύρω στο λεπτό. Πάντως όλα αυτά, ξέρετε, και εγώ τώρα νιώθω και λίγο άβολα έτσι που ρωτάμε την μητέρα. Τόσα πολλά. Γιατί με ξέρεις. Όχι, εγώ νιώθω. Όχι, συγγνώμη, εγώ νιώθω και λίγο άβολα που τη ρωτάμε, γιατί και αυτή ξαναζεί και η ίδια τώρα όλα αυτά που θέλει και να σβήσει και λίγο από τη μνήμη τη, γιατί είναι και τραγωδία εδώ. Έτσι, το ένα παιδί μετά το άλλο. Και σε λίγο τώρα γίνεται και η έρευνα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει, Ρούλα μου, και η έρευνα να κινηθεί και ταχύτατα. Δηλαδή, μπορεί να σας έχουν τώρα κοντά ένα μήνα να μην έχουν κληθεί γιατροί, να μην έχετε κληθεί εσείς και το λέγατε. Γιατί δεν μας καλούν και εμάς, εφόσον έχει διαταχθεί η έρευνα και την κάνει πολύ σωστά των ανθρωποκτονιών, γιατί θέλετε να πάρετε την απάντηση. Γιατί να μην σας καλέσουν και να δείτε τι γίνεται, να πάρετε την απάντηση εσείς, έτσι δεν είναι? Και να μην την παίρνετε από τον καθένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, ξαναζείτε τα ίδια και είναι πραγματικά άβολο τώρα και για μας, ας πούμε, να σε ρωτάμε, γιατί νιώθω ότι ξαναζείς τα ίδια και δεν είναι ότι καλύτερο για σένα, έτσι. Μπορεί να είσαι ψύχρεμη, αλλά μέσα η ψυχή σου πονάει. Γιατί ζεις και ξαναζείς και βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο. Γιατί έχασες και τρία παιδιά, δεν είναι τώρα, μην τρελαθούμε, είναι άγριο πράγμα αυτό και μέσα σε 2,5 χρόνια. Άρα και οι γιατροί, αν είχαν εντοπίσει κάτι γονιδιακό, όπως λες, αν καταλάβαιναν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, πέρα από την κυρία Εισαγγελέα που ήρθε και καλά έκανε μετά και είπε, εδώ ερευνήστε, να δούμε αν είναι περίεργη θάνατη, θα έπρεπε και κάποιοι γιατροί να πούν, βρε παιδιά, χάνεται και ένα δεύτερο παιδί στην ίδια οικογένεια. Μήπως πρέπει να υποβληθούν λοιπόν οι γονείς και το άλλο παιδάκι σε έναν βαθύτερο, γιατί αυτό απαιτεί πολύ βαθύ γονιδιακό έλεγχο, να ξέρουν τι κάνουν, με καταλάβεις, λέω. Θα έπρεπε και από πριν κι εσείς να είχατε κινηθεί και να είχατε κάνει έναν έλεγχο, να ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που λέει και ο κύριος Γιάννενος πολύ σωστά. Ότι έπρεπε να γίνει και από πριν. Άρα να έχεις πάρει ήδη την απάντηση τώρα και να μην βασανίζεστε τόσο καιρό και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Κατάλαβες, κοπέλα μου. Και σας ξαναλέω ότι όταν μας δόθηκε η πληροφορία για γονιδιακό έλεγχο από την κυρία Τσιόλα, μας πρόλαβε το γεγονός της Τζορτζίνας. Και έτσι ο κύριος Ηλιάδης είπε ότι πρέπει να γίνει ο γονιδιακός. Και πάντως η αστυνομία, να ρωτήσω κάτι, η αστυνομία στο δωμάτιο ήρθε και το έλεγξε η αστυνομία το δωμάτιο του παιδιού μετά. Ήρθε το εντυματολογικό, φωτογράφησαν όλο το χώρο και που κατέληξε το μωρό, που το έφερε η Δήμητρα από εδώ στην κουζίνα, και το δωμάτιο, τα ρούχα της, την πιπίλα της, τα πάντα. Και μετά τα έδωσες και εσύ για να μην σου θυμίζουν και για να μην τα βλέπει και η Τζορτζίνα, έτσι. Αυτά τα έχω. Κατάλαβα, τα ρούχα που ή φόραγε το μωρό, όλα τα έχω. Και την πιπίλα τη. Τα έχω εγώ. Τι περιμένεις να βγει, Ρούλα, από αυτή την ιστορία τώρα? Γιατί βλέπω. Ελπίζω η αλήθεια. Ξέρεις κάτι, ότι βλέπω και προσωπικά στοιχεία και της οικογένειάς σας και πιο βαθιά έρχονται στο φως. Και αυτά δεν αφορούν την τηλεόραση τώρα. Έτσι δεν είναι. Αν έχουν συμβεί και τραγωδίες στην οικογένεια και άλλο στο παρελθόν, δεν αφορούν μόνο την τηλεόραση. Δεν αφορούν. Και όλα αυτά συνεχίζονται, διαιωνίζονται. Κατάλαβες τι λέω, κουβέλα μου? Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό που θέλω να σας πω και κρατήστε το. Είναι γιατί αναφέρθηκε, επειδή οι γιατροί λένε συνέχεια εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα. Υπάρχει βίντεο καταγραφής περιστατικού της Τζορτζίνας και εκεί όταν θα δοθεί στις αρχές θα σας δει και η απορία πόση ώρα μετά ήρθαν οι γιατροί, πότε τους φώναξα, πότε ήρθαν και τι μου είπε. Τι εννοείς βίντεο, την ώρα δηλαδή που πάθανε ανακοπή την τραβούσες βίντεο, τι εννοείς? Όχι ανακοπή, τους σπασμούς, ναι. Και την Τζορτζίνα, ας πούμε. Βραδικαρδία, όταν χτύπησε το μηχάνημα, ο απειλητής εννοώ, είναι όλα καταγεγραμμένα. Α, για μετά λες, για μετά, έτσι. Για μετά, όχι την ώρα που. Συγγνώμη, όχι όταν ήταν στο χαραμανδάνιο. Μέσα στην οσυλία της. Ναι, όχι την πρώτη ανακοπή, για μετά λες.
Ναι, όχι, όχι στην πρώτη ανακοπή. Όχι στην πρώτη ανακοπή, για μετά, ναι. Καταλαβαίνω, κοπέλα μου. Λοιπόν, ειλικρινά σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου αυτή η περιπέτεια να τελειώσει και να πάρετε την απάντηση που περιμένετε και να επισπεύσουν και οι αρχές την έρευνα για να την έχετε. Με καταλαβες? Ναι, ναι. Γιατί κι εσείς θέλετε να μάθετε για τα παιδιά σας τι έχει συμβεί. Περισσότερο από τον καθένα. Γιατί είναι και αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Ρούλα, ότι αμφιβάλλω αν έχετε προλάβει και να θρηνήσετε. Δηλαδή δεν πρόλαβες να θάψεις το ένα παιδί και συνέβη αυτό που συνέβη στο άλλο, στο αγαπημένο, την Τζορτζίνα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα και από πάνω μετά και η δημοσιότητα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι ένα σημείο δικαιολογείται και αυτή, γιατί είναι τραγικό αυτό που έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει έτσι τρία παιδιά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και είναι, είστε κι εσείς που απαντήσατε σε κέρια ερωτήματα και θέλετε να βρεθεί η αλήθεια. Και αυτό είναι υπέρ σας. Ακριβώς. Και παρακαλώ, δηλαδή θερμά, να επισπευθεί όλη η διαδικασία. Ρούλα, εγώ σε αυτό και παίρνω το λόγο και κλείνω. Δεν έχω. Να ξέρεις ότι η δική μου γνώμη είναι ότι έχουν επιληφθεί από τους καλύτερους ιατροδικαστές που έχουμε στην Ελλάδα, η κυρία Τσιόλα. Ο κύριος Καρακούκης, όπως ακούω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει επιμεληθεί και εκείνος, ο κύριος Καλόγριας. Όσοι έχουν επιμεληθεί και ακούω τα ονόματά τους, θεωρώ είναι οι καλύτεροι και θα πάρεις μία απάντηση. Θα πάρεις μία απάντηση και τους ευχαριστώ. Και από αυτή την απάντηση, από τη διάγνωση αυτής της απάντησης, μπορεί να σωθούν και άλλες οικογένειες. Βέρουλα, μου να σε ρωτήσω κάτι. Λένε όλοι οι γιατροί ότι η πάθηση που είχε το μικρό, το μωράκι, θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί και από πριν και από την παιδίατρο που την παρακολουθούσε. Σου είχαν πει ποτέ ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα καρδιολογικό και πρέπει να το ελέγχεις για τον α ή β λόγο, το είχε πει κανείς αυτό πριν? Η παιδίατρός μας είναι άριστη. Το μόνο που εντόπισε είναι ένα φύσημα. Μας παρέμπεψε σε καρδιολόγο, η οποία δεν έκανε καρδιογράφημα, έκανε ένα υπέρηχο. Και από την ενημερώθηκα μετά, όταν βγήκε η αιτία του μωρού, μου είπαν ότι δεν φαίνεται από τον υπέρηχο αυτό που είχε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λαθασμένο ή όχι, αλλά φαίνεται από το καρδιογράφημα. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά το λέει. Είναι τραγικά όλα τούτα και αυτό που επισημάναμε κι εμείς, ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί η ώρα θανάτου του βρέφους. Έτσι, γιατί δεν κινήθηκαν έγκαιρα όπως έπρεπε και οι αρχές, με καταλαβές. Θεωρώ ότι η ιατροδικαστής από την εμπειρία της. Ίσως σας λύσει αυτή την απορία για την ώρα θανάτου. Δεν λύνεται, αγάπη μου, με τίποτα. Εντάξει. Ήταν τέτοια, εικόνα, γνωρίζω, ήταν τέτοια εικόνα του παιδιού. Τώρα τι να σου πω και εσένα, δεν είναι ωραίο να συζητάμε τέτοια πράγματα, αλλά ήταν τέτοια εικόνα του παιδιού όταν οδηγήθηκε στην ιατροδικαστή, που από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τις αρχές, γιατί έχει ενημερώσει και η ίδια εισαγγελία και η αστυνομία, δεν βρέθηκε η ώρα του θανάτου. Δυστυχώς, Ρούλα. Λοιπόν, στο βαθμό που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Μια προσέγγιση θα μπορέσει να γίνει. Η ιατροδικαστής που εξέτασε σίγουρα έχει στοιχεία και μια προσέγγιση θα μπορέσει να κάνει. Έχει στοιχεία. Για την ώρα θανάτου, Μια προσέγγιση θα μπορέσει να γίνει. Και πάντα αυτό, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα περιέχει μια προσέγγιση. Το θέμα είναι πότε πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Όταν διερευνάς κάποια γεγονότα πρέπει να απαντηθεί. Δεν απαντάτε σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν χρειαστεί να απαντηθεί, θα απαντηθεί και αυτό το ερώτημα. Θα δοθεί, πιστεύετε, απάντηση μετά? Όταν χρειαστεί, θα απαντηθεί και αυτό το ερώτημα. Α, γιατί μέχρι τώρα οι αρχές ξέρουν ότι δεν πρόκειται να απαντηθεί, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Όταν χρειαστεί, θα γίνει. Θεωρώ, η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το στοιχείο με την εικόνα του βρέφους δεν μπορεί να δοθεί. Θα έπρεπε να δοθεί στην αρχή. Λοιπόν. Ο ιατροδικαστής σε τέτοια περιστατικά, σε ευνηδίους θανάτους, για την επιστημονική του κατοχήρωση, περισσότερες φορές κατά τη διερεύνησή του, κρατάει κάποιο υλικό για την επιστημονική του κατοχήρωση. Κρατάει κάποιον. Κάποιο για μετά, υλικό που θα ακολουθεί σε εργαστηριακό υλικό. Αν θελήσω να γίνει έλεγχο. Παράλληλα, μετά μπορεί να έχει κρατήσει λοιπόν, και κάποιο άλλο φωτογραφικό υλικό, κάποια στοιχεία που τον βοηθήσουν. Να ρωτήσω και το τελευταίο. Φαντάζομαι ότι πρέπει να προχωρήσουμε, παιδιά. Τα πράγματα τα δώσατε για να μην έχει μεγαλύτερη σας κόρη εικόνες από τη μικρότερη και στενοχωριέται, έτσι δεν είναι? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, κάνει διακοπές. Λέω ότι επειδή ήρθε ένα μήνυμα ότι βγάλατε ότι στο Facebook θα δώσετε χαρίζονται κάποια πράγματα, φαντάζομαι, λέω, έγινε αυτό για να μην έχει εικόνες η μεγαλύτερη σας κόρη από τη μικρότερη. Ακριβώς. Ρούλα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω, μας στέλνει εδώ, γιατί ξέρεις τώρα με το Facebook οι διάφοροι στέλνουν τα διάφορα. Μας έχει σταλεί ένα μήνυμα που φέρεται να το έχει στείλει εσύ το Φλεβάρι του 2015. Και λες και ναι, το δεύτερο παιδάκι μου είναι αγοράκι. Τι ευτυχία. Είχες και άλλη εγκυμοσύνη και έχασες αγοράκι? Όχι.
Καλά, αγάπη. Όχι. Είναι λάθος. Λάθος διάγνωση. Και εκεί. Λάθος τι? Λάθος διάγνωση. Το λόγο σου ο γιατρός ότι ήταν αγοράκι. Εννοείς για την... Τη Μαλένα. Τη Μαλένα. Μάλιστα. Α, και πίστευες ότι είχες αγοράκι, γι' αυτό και έστειλες το μήνυμα αυτό με τέτοια ευτυχία και στους φίλους στο Facebook, ε? Δεν έχει να κάνει. Την ίδια ευτυχία είχα και όταν ήταν κοριτσάκι. Όπως και με όλα μου τα κοριτσάκια. Έτσι είναι. Εντάξει, κοπέλα μου γλυκιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να έχετε σύντομα την απάντηση, εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το γεγονός ότι ήθελες να απαντήσεις και σε αυτά που οι γιατροί έλεγαν για το πώς κινήθηκες και τι έκανες είναι σημαντικό, γιατί έδωσες απαντήσεις σου σε αυτούς που ήθελαν να αμφισβητήσουν οτιδήποτε και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Εντάξει. Θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στις αρχές, ο λόγος μου φάνε πάντα και του Μάνου αντικρουόμενος με το δικό τους. Το λόγο δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως. Καλά, δεν νομίζω ότι και οι γιατροί έχουν κάτι προηγούμενο μαζί σου. Προς Θεού ή με τον όποιο, με τους όποιους συγγενείς, ας πούμε, των ασθενών. Αλλά εντάξει, κάπου έχει γίνει ένα μπέρδεμα που φαντάζομαι ότι και η έρευνα, η βαθιά των αρχών που και εσείς ζητάτε να γίνει, θα το ξεκαθαρίσει. Έτσι δεν γίνει, αυτό δεν θέλετε? Ακριβώς. Για να μην υπάρχουν. Πριν να γίνει όσο το γρηγορότερο δυνατόν για να ηρεμήσουμε όλοι. Ρούλα μου, γι' αυτό, για να μην υπάρχουν και σύννεφα, για να είναι ξεκάθαρα όλα. Πάνω απ' όλα εσείς το θέλετε αυτό. Γιατί έχουμε μιλήσει. Και στο παιδιόν. Επειδή έχουμε μιλήσει και το ξέρω. Εντάξει, γλυκιά μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε σένα, αγάπη μου, και σε σένα. Εννοείται πως δεν πιστεύουμε πως το εμβόλιο σου βάζει τσιπάκι. Ούτε ότι γίνει επίπεδη. Αλλά εμβόλιο για το γιο μας που είναι 9. Δεν ξέρω. Έχει κάνει βέβαια όλα τα άλλα τα παιδικά. Και αυτό είναι ένα εμβόλιο σαν όλα τα άλλα. Υποθέτω. Κάθε φορά που ρουφάει τη μύτη του, τρέμω. Για μας, για τον παππού, τόσα πράγματα ακούμε. Τι να πρωτοπιστέψουμε. Αν μας εξηγούσε κάποιος απλά και ξεκάθαρα. Περισσότερο από 300.000 παιδιά και έφηβοι έχουν ήδη εμβολιαστεί στην Ελλάδα. Είναι υγιέστατα. Προστατεύουν τον εαυτό τους, τους γύρω τους, συμμετέχουν ξέγνιαστα και με ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητές τους. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.